εδώ και 35 ημέρες βρίσκονται στο μπλοκ που έχουν δημιουργήσει έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και επιχειρούν το μήνυμά τους να είναι διαρκές. Ο λόγος για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που συνεχίζουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις μεσούσης μιας τουριστικής περιόδου που με βάση τον κορονοϊό εμφανίζει ούτως ή άλλως πρωτόγνωρα στοιχεία. Είμαστε 35 μέρες απεργία. Έχουμε κατέβει εδώ στο αεροδρόμιο. Διεκδικούμε τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Πιστεύω από το Σεπτέμβριο και μετά δεν θα υπάρχει κανείς, δεν θα μπορεί να επιζήσει άνθρωπος, ειδικά στον κλάδο το δικό μας. Είναι δύσκολη. Όταν λογαριάσουμε ότι θα πάρουμε με την αναστολή 2.000 για το 20, έχουμε να πληρωθούμε από τον περσινό Οκτώβριο να πάρουμε χρήματα να πάμε στην οικογένειά μας. Όπως δήλωσαν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, η υπογραφή της σύμβασης με την οποία επιτυγχάνουν απλά την επιβίωσή τους είναι μονόδρομος και ζήτησαν για μία ακόμη φορά από τους ιδιοκτήτες να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης, διευκρινίζοντας ότι οι συνθήκες του κορονοϊού απλά έχουν προκαλέσει μια καθυπερβολή προσπάθεια των ιδιοκτητών να περιορίσουν τις αποδοχές των εργαζομένων, επικαλούμενοι την κρίση της πανδημίας για να κάνουν μειώσεις και να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τη ζωή τους και την προσπάθεια για την επιβίωσή τους. Ας ζήσουμε το σπίτι μας. Δεν μπορούμε με τις συνθήκες που ζητάνε αυτή τη στιγμή να πάμε εμείς να δουλέψουμε. Ζητάνε 5 πράγματα που αν τα βγάλουμε από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, για μας είναι καταστροφικό. Είναι κάτι που χρόνια πιστεύω ότι προσπαθούν να το καταφέρουν. Είναι η καλύτερη εποχή και το καλύτερο για να το καταφέρουν αυτό το πράγμα τώρα. Ενώ στην ουσία, τι ήταν, να καθίσουμε φέτος για το 20 να συζητήσουμε, να πάμε χέρι-χέρι απέναντι. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Αλλά όχι. Το 20 να καταστρέψουμε τα πάντα. Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων εμφανίστηκαν κάθετοι ως προς τις διεκδικήσεις τους, επαναλαμβάνοντας ότι μετά από 35 ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων, πρόθεσή τους δεν είναι να σταματήσουν, δηλώνοντας έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να μην καταστούν κενό γράμμα όσα μέχρι σήμερα κατάφεραν να πετύχουν για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους. Εμείς έπρεπε να ήμασταν μέσα. Όχι οι οδηγοί που δουλεύουν 18 και 20 ώρες, τους δουλεύουμε το πρωί και το βράδυ. Εμείς έπρεπε να ήμασταν εκεί. Έπρεπε από τόσο καιρό να κάτσουμε, να κουβεντιάσουμε, να βρούμε μια μέση λύση. Τίποτα. Δεν κάτσανε ποτέ. Δεν θέλανε μάλλον. Εμείς είμαστε εδώ. Κάθε μέρα τα δηλώνουμε και στο ράδιο και στην τηλεόραση ότι είμαστε εδώ. Κάτσε τα παιδιά να συζητήσουμε. Πιστεύω σήμερα να βρεθεί μια λύση. Θα συνεχίσουμε μέχρι εσκάτων. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να τα παραδώσουμε όλα. Ό,τι όπλα έχουμε τόσα χρόνια στα τιμόνια, να τα παραδώσουμε για μια πανδημία που ήρθε ξαφνικά να διαλύσει τα πάντα.